Μέχρι και 300.000 εθελοντέ έχουν υπογράψει συμβόλαια με το ρωσικό στρατό από τι αρχέ του τρέχοντο έτου. Οπότε η Ρωσία δεν χρειάζεται να στρατολογήσει ξένου μισθοφόρου, δήλωσε την Παρασκευή ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Επανέλαβε και την ετοιμότητα τη Μόσχα για συνομιλίε με την Ουκρανία και κάλεσε τι αρχέ του Κιέβου να σταματήσουν να χορεύουν στο ρυθμό των άλλων. Όπω τόνισε συγκεκριμένα, η Μόσχα ποτέ δεν αρνήθηκε να έχει συνομιλίε με το Κίεβο. Έτσι, παρακαλώ, αν η άλλη πλευρά είναι πρόθυμη, α το δηλώσει ανοιχτά. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν ακούμε τίποτα. Το Ταγκό είναι ένα ωραίο χώρο, φυσικά, είπε σχολιάζοντα τα λόγια του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Αντώνι Μπλίνκεν, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα χορέψουν τελικά το Ταγκό του. Και συνέχισε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό η Ουκρανία να μην ξεχάσει πως να χορεύει τον κόπακ. Αυτό είναι το σημαντικό. Διαφορετικά θα πρέπει πάντα να χορεύουν στο ρυθμό των άλλων.